Αντένα Σταρ στους 103,5 Απολαμβάνεις ραδιόφωνο κυρία Δασκαλάκη Ζωή και η κυρία Καζάκου Αλκμίνη που θα είναι στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μαζί μας Καλημέρα και στις δύο Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Ποσονίδη. Να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μας δίνετε για να μιλήσουμε για την ειδικότητα ε, της κοινοτική νοσηλευτική και να συγχαρώ και τους συναδέλφους που μίλησαν προηγουμένως και τα περιέγραψαν τόσο γλαφυρά και τόσο ωραία αυτό το ταξίδι, το όμορφο ταξίδι που κάνουμε στην ειδικότητα της κοινοτική νοσηλευτική. Όπως επίσης και να σας ευχηθώ να είστε εκατόχρονος, ότι επιθυμείτε, ότι καλύτερο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ναι. Ε, να πάμε όμως στο θέμα μας, κυρία, ε, κυρία Καζάκου. Ε, για πες μας λιγάκι, τι, τι καλείται ο νοσηλευτή ε, στην κατοίκο νοσηλεία ε, να κάνει. Ποιε είναι οι πράξεις που μπορεί να κάνει εκεί. Ε, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ε, πρέπει να μάθει ο κόσμος και να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει νοσηλεία κατοίκων και τι, ποιες είναι αυτές οι πράξεις που μπορεί να κάνει ο νοσηλευτής ε, στην κατοίκο νοσηλεία και γενικότερα στην κοινότητα. Ότι πρέπει να υπάρχει μια ειδίκευση για αυτό το κομμάτι. Ένας κοινοτικό νοσηλευτή λοιπόν σχεδιάζει, εφαρμόζει, αξιολογεί την νοσηλευτική φροντίδα που παρέχεται στο σπίτι του ασθενή. Ε, αξιολογεί την κατάσταση της υγείας του ασθενή και του υποστηρικτικού του περιβάλλοντος και λαμβάνει το νοσηλευτικό του ιστορικό και οργανώνει ένα πλάνο νοσηλείας ε, στο σπίτι του ασθενή. Ε, τι λοιπόν κάνει ε, ο νοσηλευτής στο σπίτι. Ε, Μπορεί να κάνει λήψη ενός καρδιογραφήματος, να τον βοηθήσει να του δείξει με ποιο τρόπο ακόμη και θα ξαπλώνει στο κρεβάτι, με ποιον τρόπο θα σηκώνεται, να εκπαιδεύσει το περιβάλλον του, με ποιο τρόπο μπορεί το περιβάλλον να τον υποστηρίξει, ανάλογα με τον νόσημα, ή ανάλογα με την ασθένεια που αντιμετωπίζει, την περιποίηση των τραυμάτων ή των κάποια τομεία, πούμε, να φέρουμε ένα παράδειγμα για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, κάποια τομία που θα έχει ο ασθενή, όπω μια γαστροστομία, μια παροχέτευση. Πώ περιποιούμαστε ε, αυτά ε, τα σημεία. Ε, και γενικότερα πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία στο σπίτι. Από το, από το νοσοκομείο πώς μεταφέρεται ο ασθενής στο σπίτι και τι κάνουμε εκεί. Την εκπαίδευση του περιβάλλοντος, και γενικότερα έτσι το ασθενεί για να μπορέσει να αυτοεξυπηρετηθεί από ένα σημείο και μετά και να μην χρειάζεται τον κοινοτικό νοσηλευτή στο σπίτι. Ε, υπάρχουν όμως κάποιες πράξεις νοσηλευτική που μπορεί αυτόν ο νοσηλευτής να τις κάνει από μόνος του χωρίς την επιμέλεια κάποιο άλλο, αλλά και υπάρχουν και κάποιες πράξεις που πρέπει να καθοδηγούνται ή να εποπτεύονται από τον γιατρό. Έτσι. Ε, πολύ σωστά. Ε, η λήψη, α πούμε, μπορούμε να κάνουμε μια λήψη ηλεκτροκορδιογραφήματο, μπορούμε να κάνουμε μια αιμοληψία, μπορούμε να περιποιηθούμε ένα τραύμα, ε, να κάνουμε την μέτρηση και την καταγραφή και την αξιολόγηση των ζωητικών σημείων, του οξυγόνου του. Ε, πάντα σε συνεργασία με το θεράποντα ιατρό και με οι, οδηγίε που θα μα δώσει ο εκάστοτε θεράποντα ιατρός να βοηθήσουμε τον νοσηλευτή και να γίνουμε μια, τον ασθενή, συγγνώμη, και να γίνουμε μια ομάδα με τον γιατρό και τον γιατρό, ο, ο νοσηλευτή και ο ασθενή, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. είπαμε όμω προηγουμένω και για κάποιους ρόλους που το ρόλο που μπορεί να έχει ο κοινοτικός νοσηλευτής και στο σχολείο αλλά και στον, και στο, και στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Ε, για πεςτε μας λίγα πράγματα γι' αυτό. Τι, τι μπορεί να κάνει και ο κοινωτικός νοσηλευτής. Ε, τα τελευταία χρόνια έγινε έτσι λίγο πιο γνωστός ο σχολικός νοσηλευτής. Ε, τι κάνει λοιπόν ο σχολικός νοσηλευτής. Ο σχολικός νοσηλευτής υποστηρίζει κάποιοι μαθητές με ειδικέ εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης αλλά και προάγει την θετική ανταπόκριση των μαθητών στη φυσιολογική ανάπτυξη και την υγεία και την ευεξία τους. Ο σχολικό νοσηλευτή βρίσκεται στο σχολικό περιβάλλον και υποστηρίζει τον μαθητή που ίσω έχει μια μεγαλύτερη ανάγκη από άλλου μαθητές, Α πούμε, για παράδειγμα, ένα, ένα παιδάκι το οποίο έχει σακαρόδι διαβήτη. Ο υπεύθυνο νοσηλευτή για εκείνον είναι υπεύθυνο για να ασχολείται με τις μετρήσεις του με το, με, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του σχολείου ακόμη και σε μια, στο διάλειμμα, στους περιπάτους, στις διδακτικές επισκέψεις οπουδήποτε βρίσκεται το παιδί μέσα στο σχολικό περιβάλλον αναλαμβάνει και έχει την, ευθύνη, την αποκλειστική ευθύνη του μαθητή. Ε, θα ήταν καλό να αναφερθούμε ότι ο σχολικός νοσηλευτής πέρα από αυτό, σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου Ενημερώνει και δίνει και κατάλληλε οδηγίε στο προσωπικό. Τι γίνεται σε περίπτωση, ε, ε, τι κάνουμε για τη λήψη των μέτρων των πρώτων βοηθειών και πώ αντιμετωπίζουμε ένα έκτακτο περιστατικό. Ε, καθ' όλη τη διάρκεια έτσι, του, του σχολικού ωραρίου. Μάλιστα. Και τώρα με την πανδημία, ε, θα πρέπει να πολύ σωστά, αγωγή να... υγεία. Την αγωγή υγεία και τα μέτρα ατομική προστασία. Προστασία, φυσικά. Έτσι. Είναι καθοριστικό ο ρόλο του σχολικού νοσηλευτή σε, αυτό το, σε αυτή τη δύσκολη έτσι, εποχή που διανύουμε με την πανδημία. Γιατί τα παιδιά αναγκάζονται να μάθουν πράγματα και να προστατεύονται σε υψηλό βαθμό, κάτι το οποίο δεν ήταν συνηθισμένα. Ε, και εκεί ο σχολικό νοσηλευτή πρέπει να είναι ο βοηθό των παιδιών, να του δείξει πώ να συμπεριφέρονται ε, ε, για τα μέτρα τη ατομική υγιεινής και πώ ε, θα αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση τη πανδημία και θα, θα, βγουν νικητές, θα βγουμε όλοι νικητέ μέσα από αυτό. Ε, υπάρχει και ο ρόλο όμω του κοινοτικού νοσηλευτή στο, στο, επίπεδο του ΕΟΔΙ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγεία. Ε, μάλιστα. Ο... Ε, αυτό είναι το, τώρα προέκυψε αυτό το θέμα γιατί ε, παλιότερα ο πολύς ο, ο κόσμος δεν ήξερε καν τι είναι ο Οδη. Πολύ σωστά. Ο... Ε, δεν ασχολούμασταν με το νέο τώρα έγινε πολύ της μόδας. Ε, ε, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας ο Οδη. Και είδαμε ε. πόσο σημαντικός είναι ο οργανισμός αυτός, ε, ε, ναι, ε, και εκεί θα είχε κάποιο ρόλο ο κοινότικό νοσηλευτή. Φυσικά και θα είχε πολύ σημαντικό ρόλο και ενεργό ρόλο όσον αφορά την πρόληψη και την προαγωγή υγείας, όσον ε, αφορά τα λοιμώδη νοσήματα και τις μεταδο... και, τα με τα μεταδιδόμενα νοσήματα ασχολείται με τον εμβολιασμό και με την αγωγή υγείας και εκεί για την ενημέρωση του περιβάλλοντος και για την ε, γενικότερα για την πρόληψη όλων αυτών των μεταδιδόμενων σχεδιών σαν τρίτη τόμη μια από τις πρώτες δράσεις που είχαμε στη, στο επίπεδο του σχολείου κυρίως ήταν να, να πάμε σε σχολεία σε συνεργασία με τους γυμναστιάρκες με τους διευθυντές των σχολείων και να συλλέξουμε τα βιβλιάρια των εμβολίων των παιδιών και να καταγράψουμε τις ελλείψεις που υπήρχαν στα εμβόλια των παιδιών αυτό ουσιαστικά θα έπρεπε να υπάρχει και να είναι έργο του σχολικού νοσηλευτή εκεί φυσικά, πέρα φυσικά. αλλά δεν είναι μόνο σχολικού νοσηλευτή, είναι και θέμα δημόσιας υγείας έτσι, γιατί η εμβολιαστική κάλυψη κυρίως των παιδιών που είναι πολύ σημαντική ηλικία καθρεφτίζει και την δημόσια υγεία και το επίπεδο υγεία ενό πληθυσμού και το βλέπουμε σε όλες τις χώρες που έχουμε προβλήματα στον εμβολιασμό. Αυτό κατοπτρίζει και, τον, και την υγεία του ενήλικα πληθυσμού. Οπότε ο ρόλος του νοσηλευτή πιστεύω ότι θα είναι πολύ σημαντικός και σε αυτό το κομμάτι. Να πάμε όμως σε ένα παράδειγμα, γιατί μιλήσαμε αρκετά για τους ρόλους, για τα καθήκοντα, για την ειδικότητα, ε, να δούμε κυρία Δασκαλάκη, ε, να πούμε Μέχριστα. ένα παράδειγμα, ε, ένα κλινικό παράδειγμα, για να πιο πρακτικό. Ε, θα αναφέρουμε ένα κλινικό παράδειγμα, το οποίο δανειστήκαμε από το βιβλίο Καλών Πρακτικών Ομάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που συγγραφείς είναι νοσηλευτέ καθηγητές πανεπιστημίου. Αυτό αφορά μία κυρία, την κυρία Μαρία, 77 ετών, χωρισμένη, χωρίς παιδιά, με μόνους συγγενείς, έναν ανιψιό. Ζει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Μία γυναίκα που σε όλη της τη ζωή ήταν δραστήρια κοινωνικά. Έχει ένα ιστορικό κολπική μαρμαριγή, υποφαρμακευτική αγωγή και αυξημένη χολυστερόλη, που τη ρυθμίζει και αυτή με φάρμακα. αιτία παρουσίασε συμπτώματα άνοια και ανέλαβε ε, τη συνοδεία τη στι διάφορε κοινωνικέ εκδηλώσει και επαφέ κάποια γειτόνισά τη. Πριν λίγε ημέρε, η κυρία Μαρία είχε μία πτώση μέσα στο σπίτι και χρειάστηκε να χειρουργηθεί και να νοσηλευτεί. Σε αυτό το σημείο αποκαλύφθηκε η προσφορά της γειτόνισάς της, η οποία όμως δεν θα ήταν εφικτό πια ε, να συνεχίσει να προσφέρει βοήθεια, διότι η κυρία Μαρία θα επέστρεφε στο σπίτι έχοντας πια περιορισμένη κινητικότητα και θα έπρεπε να χρησιμοποιεί πι. Ε, Βλέπουμε εδώ ένα συνηθισμένο περιστατικό. Ένα καθημερινό περιστατικό, δηλαδή ένα άτομο που... Είχε κάποια αυτονομία, αλλά δεν είχε κάποια... Έχει δυσκολία γιατί ζει μόνη της, έτσι, Δεν έχει κάποιο πολύ στενό ε, συγγενή που να τη φροντίζει. Και κάποια στιγμή, ε, λόγω ενός προβλήματος υγείας, θέλει κάτι παραπάνω. Ακριβώς. Δηλαδή και χρειάζεται κάποια βοήθεια παραπάνω. Ε, βγαίνει από το νοσοκομείο, το νοσοκομείο έκανε ό,τι μπορούσε να, τη, να την υποστηρίξει, να τη θεραπεύσει... Αλλά μετά τι γίνεται, έχουμε το θέμα τη αποθεραπεία, τη φροντίδα. Βεβαίω, τη φροντίδα, την κατοίκων νοσηλεία. Ποιο θα το αναλάβει αυτό. Λοιπόν, εδώ έρχεται η συμβολή του κοινοτικού νοσηλευτή, ο οποίο θα πρέπει να την επισκεφτεί πριν γυρίσει στο σπίτι. Πριν να... γυρίσει στο σπίτι, δηλαδή. Τι, πότε. Πριν γυρίσει, θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο. Πριν να βγει, τη βγει εκεί, πρωτού βγει. Ε, και να αξιολογήσει τι ανάγκε τη. Ε, την επισκέφτεται λοιπόν ο νοσηλευτή εκεί, ε, ενημερώνεται για το ιστορικό της, το περιβάλλον ε, του σπιτιού της, το κοινωνικό περιβάλλον, τα ενδιαφέροντά της ε, και επικοινωνεί και με τον ανιψιό της, ο οποίος ενημέρωσε τον νοσηλευτή ότι θα μπορεί να παρέχει φροντίδα στη θεία του ε, λίγες ώρες κάθε απόγευμα. Δεν μπορεί όμως να συμβάλλει οικονομικά στο κόστος της φροντίδας της. Το κόστος της φροντίδας είναι από τα πιο σημαντικά, έτσι, Βεβαίως. γιατί αν είχαμε απεριόριστους πόρους δεν δε θα υπήρχε θέμα. <laughs> και εδώ έρχεται το το, το, το δημόσιο σύστημα ναι. υγείας που θα πρέπει να φροντίσει και αυτούς τους ασθενείς. Για ναι. πεςτε μας, με ποιο τρόπο. Ε, έτσι λοιπόν συντάχθηκε το πιο κάτω πλάνο φροντίδας από τον κοινότικό νοσηλευτή. Ε, προγραμμάτισε αλλαγέ στο περιβάλλον του σπιτιού. Η κυρία αυτή χρειάστηκε ανυψωτικό κάθισμα τουαλέτα, λαβέ στην πανιέρα, ε, έλεγχο ανοίγματο των πορτών του σπιτιού για ασφαλή περάσματα, καθότι θα χρησιμοποιούσε και πει. Ε, ε, Επίση, χρειάστηκε βοήθεια για τι καθημερινέ τη δραστηριότητε. Εκεί ο νοσηλευτή ε, προγραμμάτισε μια καθημερινή ε, πρωινή ολιγόρη επίσκεψη ενός βοηθού νοσηλευτή από την εμάδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για να προσφέρει βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες και το μαγείρεμα του φαγητού. Ε... Όλα αυτά είναι σημαντικά γιατί χωρίς αυτά κάποιος δυσκολεύεται στο σπίτι. Ε... Κυρίως όταν έχει κινητικά προβλήματα όπως είναι κάποιος μετά από ένα κάταγμα ισχύου ή ένα άλλο κάταγμα. Ή όταν χρειάζεται ένα συγκεκριμένο ωράριο στη διατροφή του, στη λήψη των φαρμάκων. Ακριβώς. Τα άτομα που είναι μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που και αυτά θα χρειαστούν βοήθεια στο σπίτι. Κάποια άτομα που θα χρειαστούν ναι, πιο Να. εξειδικευμένα, δηλαδή φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία. Όλα ναι. αυτά είναι πολύ σημαντικά να υποστηριχτούν. Ε, σε περιπτώσεις που χρειάστηκε μετακίνηση η κυρία Μαρία προς το νοσοκομείο ανέλαβε να γίνει μετακίνησή της με το ΕΚΑΒ για να τη δει ο γιατρός. Ε, τέτοια ώρα ώστε, ε, όπως θα, όταν θα γυρίζει να την μεταφέρει ο τη, ο οποίος συμβάλλει και αυτό στην φροντίδα της. Ε, Βλέπουμε το... ότι ότι κάποια απλά πράγματα για άλλους ανθρώπους για ένα άτομο που δεν είναι σε τόσο ε, δεν είναι τόσο εύκολα δηλαδή ακόμη και για να προγραμματίσει το ραντεβού της για την επανεξέταση για να κάνει δηλαδή μια επαναληπτική ακτινογραφία για να δουν πως θα πάει το, 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 κάταγμα που είχε ε, είναι δύσκολα Φυσικά. δεν είναι. και κυρίως για τους ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν έχουν φιέρια με την τεχνολογία. Έτσι, το βλέπουμε τώρα στο, στον εμβολιασμό. Ναι. Ε, τα άτομα που δυσκολεύονται στη μετακίνηση δυσκολεύονται και να, να κλείσουν το ραντεβού τους, να πάνε στο εμβολιαστικό κέντρο. Δηλαδή ε, βλέπουμε τις ελλείψεις του συστήματος. Ε, ο κοινοτικός νοσηλευτής θα μπορούσε να βοηθήσει σε όλα αυτά. Θα δημιουργήσει το πλάνο φροντίδα στην εκάστοτε περίπτωση. Κόμει και τα φάρμακα που τα πρέπει φάρ, να βέβαια. πάρει. πώ θα τα κατανείμει μέσα στην ημέρα. Μέσα βέβαια. στην ημέρα. Τα ειδικά αυτά κουτάκια που έχουμε τα εβδομεδία που βλέπουμε ναι, ε, που δίνουν αυτά. και τα φαρμακεία <laughs> ναι. θα πρέπει να Είναι βάλεις στα, κου, στα κουτάκια ο νοσηλευτής. Και ξέρουμε ότι πολλοί ηλικιωμένοι Παίρνουν αρκετά φάρμακα και δεν είναι εύκολο να τα διαχειριστούν όλα αυτά. Πότε θα πάρουν το ένα, πότε θα πάρουν το άλλο. Ε, εδώ βλέπουμε πιο νέου που... Δυσκολεύονται. Δυσκολεύονται, Δυσκολεύονται ναι. να... Να πει στη θεραπεία τους. <laughs> και να είναι συνεπεί στη θεραπεία αυτή. Έτσι, έτσι. <laughs> Αλλά ακόμη και η παρακολούθηση. Δηλαδή, να πάρουμε μια πίεση, να μέτρησουμε ένα ζάχαρο. Και η εκπαίδευση του ασθενού στο πώ θα μπορεί αυτό αργότερα να τα κάνει και μόνο του. Γιατί κάποια πράγματα βοηθούν στο να τον εργο... ενεργοποιήσουμε τον ασθενή. Να ενεργοποιείται, δηλαδή, τη μέτρηση τη πίεση του, κάποιε φορέ να την κάνει και μόνο. Mm -hmm. Για να μπορέσει να αισθάνεται ότι αυτοεξυπηρετείται, ότι μπορεί να κάνει, ότι προσφέρει στην προαγωγή τη υγεία του. Ε... Εγώ είχα ένα περιστατικό προσφάτως που ήρθε στο κέντρο υγείας. Το άτομο αυτό είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, είχε διαγνωστεί με σαχαρόδι διαβήτη μέσα στο νοσοκομείο, του δόθηκε μια θεραπεία με φάρμακα για το σαχαροδιαβήτη η οποία ήτανε περιλαμβάνει και ενέσιμη θεραπεία, δηλαδή η ε, το άτομο αυτό δεν ήξερε πώς να κάνει την ένεση ενσουλήνη. Προφανώς, γιατί δεν εκπαιδεύτηκε ποτέ. Δεν να εκπαιδεύτηκε να κάνει... ποτέ. Πώ θα έρχεται... κάνει αυτή την ένεση ενσουλήνη μόνος του στο σπίτι, ένα ηλικιωμένο άτομο που δεν έχει ξανακάνει κάτι τέτοιο. Και εδώ έρχεται ο ρόλος του κοινοτικού νοσηλευτή ξανά, ότι ο ρόλος του εκπαιδευτή του κοινοτικού νοσηλευτή που πρέπει να εκπαιδεύσει τον ασθενή έτσι ώστε να μάθει να κάνει την ένεση τη ενσουλήνη κάτι. Όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμη και η μέτρηση της Ινσουλίνης Φυσικά. είναι πολύ σημαντική Φυσικά. να γίνεται σωστά. Δηλαδή έχει κάποια τεχνικά σημεία που είναι πολύ σημαντικό η μέτρηση αυτή να γίνεται με κάποιες προδιαγραφές και να γίνεται σωστά. Γιατί μια λάθος πληροφορία, όταν δηλαδή θα μετρήσει λάθος το ζάχαρο του και θα πάρει τηλέφωνο το γιατρό του και θα του πει ότι γιατρέ εγώ έχω τόσο ζάχαρο και αυτή η πληροφορία δεν είναι σωστή, τότε θα λάβει και λάθο οδηγίε από τον γιατρό. Φυσικά. Γιατί προέρχονται από μια λάθο πληροφορία. Ε, μου έχει συμβεί αυτό και ήταν δύσκολο να το διαχειριστώ. Ευτυχώ ε, δεν έπεσα στην παγίδα και ε, είπα να ξαναμετρηθεί και άλλη φορά με το σωστό τρόπο γιατί διαφορετικά δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα είχε. Ε, όλες αυτές οι, οι μετρήσεις που κάνει ο ασθενής στο σπίτι, όπως είναι η μέτρηση της πίεσης, η μέτρηση του οξυγόνου τώρα τελευταία με το, COVID, με, με το COVID, η μέτρηση της θερμοκρασίας που θα πρέπει να τα κάνει μόνο το άτομο. Ε, αν δεν γίνουν σωστά τότε μας δίνει λάθος, πληροφορίες λάθος πληροφορία και μπορούμε να έχουμε λάθος συμπεράσματα και οδηγίες προς τον ασθενή. Ε, ο ρόλος του νοσηλευτή είναι και αυτός, πολύ σημαντικό, να εκπαιδεύσει και το ίδιο το άτομο, αλλά και το περιβάλλον του και τους φροντιστές του. Ε, ουσιαστικά οι φροντιστές εγώ πιστεύω ότι είναι το κομμάτι που έχουμε παραμελήσει περισσότερο από όλους, γιατί θα πρέπει να αισθάνονται και ψυχολογικά μια στήριξη, ότι έχουν κάποιο άτομο να στηριχτούν, να ρωτήσουν, να, να τους βοηθήσει. Το πρώτο αυτό. άτομο που θα κάνουν τι ερωτήσει ώστε να εκπαιδευτούν για πράγματα που μπορεί να γίνουν απλά στο σπίτι. Ε, το πρώτο άνθρωπο που μπορούν να ρωτήσουν για το πώ μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα στο σπίτι, ακόμη και την απλή μέτρηση του οξυγόνου, όπω αναφέρατε. Ε, για αυτόν, για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, ίσω να είναι τόσο δύσκολο και τόσο πρω, πρωτόγνωρο, ε, όπω είπατε, για την σχέση του με την τεχνολογία. Εκεί έρχεται ο κοινοτικό νοσηλευτή ξανά, θα αναφέρω, για να βοηθήσει τον ασθενή και να τον εκπαιδεύσει. Και να κλειτώσουμε το σύστημα υγεία από άσκοπε μετακινήσει. Κοστοβόρε και ε, περί τα έξοδα. Εννοείται. Γιατί εκεί αποσκοπούν όλα. Και, αλλά και το πιο σημαντικό για μένα είναι η διασφάλιση μια ποιότητα ζωή. Πολύ σωστά. Και αυτό που δεν έχουμε ακόμη στην Ελλάδα, που δεν, και δεν το θίξαμε καθόλου σήμερα είναι και η διαχείριση του ασθενή σε τελικό στάδιο. Που εκεί είναι μια πονεμένη ιστορία. Θα μπορούσαμε να συναντηθούμε σε μια άλλη εκπομπή, να το, να το συζητήσουμε εκτενέστερα. Και εκεί έχει ένα σημαντικό ρόλο ο κοινοτικός νοσηλευτής μαζί με το γιατρό και το θεράποντα πλέον έχουμε μπει στα βαθιά νερά της πρωτοβάθμιας πιστεύω σιγά, σιγά. και εσείς καλείστε ως νέα μέλη της πρωτοβάθμιας και με την εξειδίκευση και την επιστημονική τεκμηρίωση να κάνετε να διαδραματίσετε το ρόλο σας πολύ σημαντικό. Εγώ σας εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσετε το έργο σας με την ίδια διάθεση και την ίδια όρεξη και ε, να πάνε όλα καλά και στην ειδικότητα και στη σταθειοδρομία σας ευχαριστώ, και σας ευχαριστώ πολύ. που ήσασταν μαζί μας και είπαμε όλα αυτά τα σημαντικά ε, και καλή σας μέρα Σας ευχαριστούμε και εμείς Καλημέρα. πολύ για την πρόσκληση να είστε καλά Καλημέρα σε όλο τον κόσμο Καλημέρα σας Αντένα Σταρ στους 103,5 Απολαμβάνεις ραδιόφωνο